Και ενώ οι αρχές στην Ελλάδα επιχειρούν να εχνηλατήσουν τη διαδρομή της πανόλης και να εκριζώσουν την νόσο, οι Ρουμάνοι φαίνεται πως διατηρούν κανονικά τις εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αποκαλύπτει το Open, συνεχίζουν το εμπόριο των εγωπροβάτων, αλλά με τη συνδρομή των PCR test. Για το εμπόριο με κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, η Ρουμανία καθόρισε την υποχρέωση να ελέγχει όλες τις παρτίδες εγωπροβάτων, λαμβάνοντας δείγματα για δοκιμή από PCR test. Αντί να απαγορεύσουν την εισαγωγή από τη Ρουμανία, απαγόρευσαν τα δικά μας τα αρνιά εν μέσω 15 Αυγούστου και φέρνουν αρνιά από τη Ρουμανία. Πέρυσι το αρνί εισαγωγής κόστιζε 8 με 10 ευρώ. Σήμερα κοστίζει 10 με 13. Στο έγγραφό τους προς το Open, οι ρουμανικές αρχές αναφέρουν ότι ακολουθούν πιστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον περιορισμό της πανόλης. Όμως την ίδια ώρα, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι φωνάζουν για το καθολικό λουκέτος ασφαγεία έως την προσεχή Κυριακή και εκφράζουν φόβους για 15 Αύγουστο χωρίς ελληνικό αρνί και κατσίκι στο εορταστικό τραπέζι, αλλά και για φαινόμενα σκροκέρδειας. Ελλείψεις σε ελληνικό υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό σήμερα. Από το εξωτερικό, από ό,τι μαθαίνουμε, φέρνουν. Γιατί να φέρνουν από το εξωτερικό, για να μας φάζουν τα δικά μας. Είδαμε τώρα κάποιοι άνθρωποι να παίζουν στο όνομα του κέρδους με την κτηνοτροφία, με την οικονομία της χώρας, με τη διατροφή της χώρας. Γιατί αυτό το φαινόμενο τραγικό. Το ίδιο κάνανε και με τη φέτα, το ίδιο κάνουν κάποιοι άλλοι. Άρα τι νιώθουν. Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πανόλης. Μάλιστα, προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα. Να αρθεί η απαγόρευση σφαγής τουλάχιστον των αρνιών στις περιοχές χωρίς κρούσματα, να εξεταστεί εμβολιακή κάλυψη των εγωπροβάτων με ευθύνη της πολιτείας και σε συνεργασία με τις περιφέρειες και να συγκληθεί σύσκεψη με τις εθνικές οργανώσεις των κτηνοτρόφων.